Ο Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός μας ποιητής, το 1928 είπε: «Η γλώσσα του πατέρα μας και της μάνας σας, παιδιά του Κόγκου, ας μείνει πάντοτε για τη δική σας γλώσσα. Κρατήστε τη μεστοργή στην οικογενειακή σας ομιλία. Και όσο εξαρτάται από εσάς, καλλιεργήστε την και λογοτεχνικά, γιατί κρύβει πολλούς θησαυρούς». Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων Ακρίτες. Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων Ακρίτες ακολουθεί το Λύκειο των Ελλήνων Σερών 1957-2017. 60 χρόνια παρών σε όλες τις εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου μας.
τμήμα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Μουσερών. Ένα πρωτοπόρο σχολείο που δημιουργήθηκε στην πόλη μας δέχεται παιδιά με ειδικές δεξιότητες, όπου μαζί με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει το σχολείο στους μαθητές. Φροντίζει για την κοινωνικοποίησή τους, την αποδοχή τους από την κοινωνία. Είναι το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Μουσερών. Θα ακολουθήσουν τα δημοτικά σχολεία της πόλης. Πρώτο, δεύτερο και πέμπτο δημοτικό σχολείο. Μαθητιώσα νεολαία. Δημοτικά σχολεία της πόλης των Σερών, πρωτοπάθηκε εκπαίδευση. Τα αυριανά κύτταρα, οι αυριανοί ακαδημαϊκοί πολίτες, το μέλλον του τόπου, πρώτο δημοτικό σχολείο. Πρώτο και ακολουθεί το δεύτερο. Αναπολύει ο καθένας τα μαθητικά του χρόνια. Πρώτη γαμάτα ξεκνιασιά. Πρώτο, δεύτερο, πέμπτο δημοτικό σχολείο. Αποτελούν την ελπίδα της ειρήνης και της πρόοδου για το αύριο. Δημοτικά σχολεία της πόλης μας, τα νιάτα, το μέλλον, το φυτόριο. Αυτοί που θα βγουν πάντα σεβόμενοι την ιστορία των προγόνων. Το άπεντε γεσόμεθα, ολοκάρονες, δημοτικά σχολεία. Πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, έκτο τώρα, έβδομο και όγδο. Μαθητές από την Οδό Μεραρχίας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το κέντρο της πόλης των Σερών, δημοτικά σχολεία. Έκτο, έβδομο και όγδο δημοτικό. Μπροστά από τους επιστήμους τώρα, η σημεοφόρος, μαθήτριες και μαθητές, 8ο δημοτικό σχολείο.